Join the Techers. Μαζί μας ο Δημήτρη Τζάφας από την ΚΑΠΑ 20 της ΑΕΚ. Δημήτρη, σε είδαμε και έπαιξες αρκετή ώρα στο Tech Ball. Πες μας τι ένιωσες. Είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, το οποίο πιστεύω βελτιώνει πολύ την τεχνική ικανότητα. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο από τη στιγμή που ήρθε και στην Ελλάδα, που το έφερε και η εταιρεία Management Soccer Promo, θα βοηθήσει πολύ τους νέους ποδοσφαιριστές να βελτιώσουν την τεχνική τους και να παίζουν ένα παιχνίδι έτσι ώστε εκτός από το ότι έχει υπάρχει βελτίωση, είναι και μέρος διασκέδασης. Διασκέδασης. Σίγουρα, είναι πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Μπορείς να παίξεις και ένας εναντίον ενός και δύο εναντίον δύο. Και πιστεύω ότι θα το ευχαριστεί το κάθε ποδοσφαιριστή που θα παίζει. Τώρα τελευταία δεν σε βλέπουμε στην ΚΑΠΑ 20, τι έγινε? Είχα μια γρίπη τέλος πάντων, την γρίπη Β ήταν της εποχής. Έμεινα σχεδόν 20 μέρες εκτός. Εντάξει, τώρα έχω επανέλθει και σιγά σιγά από την επόμενη εβδομάδα θα είμαι κανονικά πάλι στην ομάδα. Καλή συνέχεια στην καριέρα. Γιάννη, σε βλέπουμε πολλή ώρα να παίζεις τέκμπολ. Πώς σου φάνηκε? Είναι πολύ διασκεδαστικό. Επίσης μας βοηθάει πάρα πολύ στην τεχνική μας και στην εργασία, στην αυτοσυγκέντρωση, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και γενικά είναι πολύ ευχάριστο. Σε βελτιώνει, νιώθεις ότι σε βελτιώνει? Εννοείται, στην τεχνική πάρα πολύ και στο παιχνίδι μέσα το βλέπουμε αυτό. Σε ποια ομάδα είσαι? Ειρήνη Πετρούπολης. Αν το τέκμπολ το πάρει η Ακαδημία ή η ομάδα σου, πιστεύεις θα βοηθήσει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες? Εννοείται, γιατί ουσιαστικά έχεις ένα συγκεκριμένο σκοπό και αυτοσυγκεντρώνεσαι ώστε να τον πετύχεις. Και έτσι είναι μέσα και στο παιχνίδι. Έχεις ένα συγκεκριμένο σκοπό στο μυαλό σου και πρέπει να το βγάλεις μέσα στο παιχνίδι. Οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ και στην εργασία μεταξύ μας και είναι και πολύ διασκεδαστικό επίσης. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη, πώς το είδες το τέκμπολ? Εντάξει, είναι κάτι εντυπωσιακό, κάτι καινοτόμο. Βοηθάει πολύ στη τεχνική και στην αυτοσυγκέντρωση και πιστεύω είναι πολύ χρήσιμο. Έπαιξες? Ναι, έπαιξες. Πώς σου φάνηκε, τι αισθάνθηκες? Κάτι διαφορετικό δεν μπορείς να το περιγράψεις, πρέπει να το δοκιμάσεις ο ίδιος. Θα ήθελες να το έχει η ομάδα σου? Προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Πώς σου φάνηκε το τέκμπολ? Είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Το δουλεύουμε ένα μήνα με τον κύριο Σπύρο. Ναι. Και μαθαίνουμε και πολύ καλή τεχνική με αυτό. Μαθαίνεις, δηλαδή πού σε έχει βοηθήσει? Στα κοντρόλ, στα σουτ, ναι. Στις πάσες, ναι. Σε αυτά. Α, είσαι καλός, δηλαδή σε αυτό έχεις γίνει καλός τώρα? Ναι. Ναι. Ωραία, θέλεις να σε δούμε λίγο και να σε βγάλουμε με το βίντεο? Ναι. Ναι, πάμε, για να δούμε. Με ποιον θα παίξεις? Εδώ, μεγάλος. Ξαναδεί αυτό? Όχι. Σας αρέσει? Πώς το βλέπετε? Ναι. Θέλετε να παίξετε? Ναι. Πριν να παίξετε θέλετε να φωνάξετε Ολυμπιακό? Ναι. Με το 3? Ναι. 1, 2, 3. Ολυμπιακό! Παιδιά, το είδατε? Πώς σας φαίνεται? Δύσκολο, ε? Ωραίο. Ωραίο. Αλλά ωραίο δύσκολο. Ωραία. Ποια ομάδα είσαστε για να ακούσουμε το 3? 1, 2, 3. Θέλετε να φωνάξουμε μια φορά δυνατά την ομάδα σας και μετά να πάτε να παίξετε? Ναι! Ναι. 4, 3, 2, 1. Μπράβο, παιδιά! Το είδατε το τέκμπολ πίσω? Ναι! Θα πάτε μετά να παίξετε. Θα πάτε... Α, είσαστε εσείς που παίξατε? Ναι! Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θέλω πριν πάτε πάλι να παίξετε, να φωνάξετε το όνομα της ομάδας. 4, 3, 2, 1. Αλλούπολη! Μπράβο, πάμε! Λοιπόν, παιδιά, είσαστε έτοιμοι να παίξετε τέκμπολ? Πριν παίξετε, θέλω να φωνάξετε λίγο την ομάδα σας. 3, 2, 1. Ακαδημία Περιστερίου! Μπράβο, πάμε για τέκμπολ. Πάμε για τέκμπολ.